Είναι εδώ αρμόδιο να μα απαντήσει σε όλα αυτά. Εγώ περισσότερο μπερδεύτηκα. Ο Υπουργό Παιδεία, ο κ. Πρόδρομο Ποδρόμου, καλώ ορίσατε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σα, εύχομαι. Με υγεία. Με υγεία πάνω απ' όλα και με. Και παιδεία. Με όλα. Κάποια στιγμή. Παιδεία ευτυχώ έχουμε, παρά τα όποια προβλήματα τα οποία δυστυχώ κάποιοι τα μεγενθύνουν. Να. Και στρέφουν και την μα προσοχή. Μα δεν παρακολουθείτε τώρα και στι προεδρικέ εκλογέ, στην προεκλογική περίοδο, που όταν ρωτήσει και στριμώξει λίγο του υποψήφιου, Παραμπέμουν σε θέματα παιδεία και πρέπει να δούμε, ναι. κυρία Σάβα, την παιδεία και πρέπει να ξεκινήσουμε ναι. από την. Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Α αντι... ναι, είναι... ξεκινήσουμε να Είναι από αυτό. βασικότατη ναι. συνισταμένη μια ε, κοινωνία. Όμω, ε, ε, ακούω όλα αυτά και δυστυχώ υπάρχουν και πάρα πολλέ εσφαλμένε πληροφορίε. Ναι. Να δώσουμε από την αρχή την πληροφόρηση στου ε, ε, τηλεθεατέ. Υπήρχε αυτό το πρόγραμμα ότι θα δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Κοιτάξτε, ναι. κοιτάξτε, το, το σχέδιο εκεί προ το αύριο. Ναι το οποίο υποβλήθηκε και την επιλογή αυτού του έργου, της επέκτασης της προδημοτικής, την έκανε το Υπουργείο Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο Παιδείας. Ναι. Πήραν ένα σχέδιο το οποίο προϋπήρχε πριν από χρόνια στο Υπουργείο Παιδείας για την επέκταση της προδημοτικής, γιατί αυτό συζητιέται διεθνώς. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα στόχος. Ναι. Και ανάμεσα στα έργα του Υπουργείου Παιδείας... Το έργο που πολύ σωστά υπενθυμίσατε για την κατασκευή και του ειδικού σχολείου Απόστολος Λουκάς και δύο μεγάλων και υπερσύγχρονων τεχνικών σχολών, 35 εκατομμύρια είναι τεχνικές σχολές, δεν θυμάμαι ναι. πόσα το Απόστολος Λουκάς. Ναι, είναι ένα διαφορετικό, μια διαφορετική πρόταση του σχεδίου ανάκαμψης. Αυτή η πρόταση που έγινε από την φιλοσοφία της πρότασης, τι επιχείρησε <ΕΠΣ2> να βοηθήσει τους γονείς ή το δημοσό σχολείο. Αυτή η πρόταση που δημοσιο την Έψα, που σήμερα είναι η διεθνής αναπτυξής του mm -hmm. περιό इकोνομικών, ε και αληθευει αυτό που είπατε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο δεν μπορεί η χρηματοδότηση να πάει σε κατασκευή σχολείων. Άλλα σχέδια ναι. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι για να συζητάμε στην τηλεόραση. Είναι μια συμφωνία που έχει γίνει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ναι, και κυρία Λαβράγκα, προβλέπετε... κλαίω, το είπε στην κυρία Βασιλείου αυτό που λέτε, ότι αυτά ναι, τα 13 ναι. εκατομμύρια. Α, αληθεύει, και, είναι και για και να... αληθεύει και αυτό δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, ούτε είναι κάτι που μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Ναι. Όταν υποβλήθηκαν μια σειρά Ξέρετε, το Υπουργείο Παιδείας έχει 97 εκατομμύρια. Mm -hmm. Είναι διάφορα σχέδια. Άρα λοιπόν, δεν μπορεί να πάμε τώρα και να πούμε αυτό το σχέδιο που εμείς θελήσαμε να το διευκολύνουμε με κάποιες χορηγίες σε γονείς, σε παιδιά. Άρα ε, τα 13 Τώρα εκατομμύρια... θα τα χτίσουμε σχολεία. Αυτά δεν ευσταθούν, τα Είναι άλλο ζήτημα. Τώρα, ναι. επί τη ουσία, κυρία Σάβα. Απλά τα 13 εκατομμύρια που συζητάμε ότι θα χάσουμε 12. έχουν 12. να κάνουν 12, 12 κόμμα... 2, ναι. Έχουν να κάνουν με το να α, βοηθήσετε εκεί και όπου δεν μπορούν τα δημόσια σχολεία. Α, τα προδημοτικέ. Να διευκολύνουμε. Όπω του βρεφονιπιακού σταθμού το ίδιο που κάνει και η Αθήνα. Να την μετάβαση. που επιδοτεί τη φύτευση. Να διευκολύνουμε την μετάβαση σε μικρότερε ηλικίε. Ναι. Ε, Όμω, η ουσία. Άρα τα 12,2 εκατομμύρια θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα, Τώρα δεν θα πάνε πουθενά. Η ουσία είναι, η ουσία <laughs> Αν, είναι ναι. μία. Ε, θέλαμε και θέλουμε να μεγαλώσουμε την προδημοτική. Και αντί να ξεκινάνε τα παιδιά από 4 και 8 μηνών, να προσφέρουμε τη δυνατότητα στι οικογένειε, στου πολίτε και πάνω απ' όλα στα παιδιά να πηγαίνουν νωρίτερα στο σχολείο, γιατί ναι. αυτό κρίνεται ότι είναι ωφέλιμο. Από τα 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτή είναι η νομοθεσία που κατέθεσε η κυβέρνηση. Ξεχάστε προ τη στιγμή τα 12 εκατομμύρια. Αυτό είναι επικουρικό. Έρχεται να υποστηρίξει την προσπάθεια. Η πρόταση την οποία έκανε το Υπουργείο, και βεβαίω εδώ πραγματικά λυπάμαι ακούγοντα κάποια σχόλια και εκπλήσω με κιόλα όταν λέει η πρόεδρο τη ΠΟΕΔ ότι το Υπουργείο Παιδεία δεν είχε κάνει σχεδιασμό. Δεν κατάλαβα. Έχει στοιχεία και κάνει σχεδιασμό μια συνδικαλιστική οργάνωση και δεν κάνει το Υπουργείο. Και το άλλο παράδοξο για μένα είναι ότι η πρόεδρο τη ΠΟΕΔ κατακρίνει αυτή τη στιγμή συναδέλφου τη. Στο Υπουργείο Παιδεία αυτά τα πράγματα είναι εκπαιδευτικοί που τα έχουν κάνει. Στο Υπουργείο Παιδεία δεν έχουμε ούτε οικονομολόγους, ούτε νομικού, ούτε λογιστέ. Εκπαιδευτικού έχουμε. Όμω η πρόταση που έκανε το Υπουργείο προέβλεπε να πάμε σταδιακά. Σε τρία χρόνια. Ναι. Τώρα η Βουλή με διάφορε, επικαλούμενοι διάφορα πράγματα, δεν θέλω να τα σχολιάσω. Ναι, αλλά είχατε αποδεχθεί ενώ συζητήτων αυτέ τι πρόνοιε που έχουν τεθεί, έτσι λέει. Και ο κ. Αποστόλο το είχατε συζητήσει να, και να... αποδεχθεί. Ε, ακούω, 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 τραγικά πράγματα. Ε, επειδή στην αρχική πρόταση νόμου χρησιμοποιήθηκε. Νομοσχέδιο, δεν είναι. Ναι, νομοσχέδιο. Ναι. Ναι. Ε, πρόταση νόμου τη Βουλή. Σωστά. Ναι. 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 Ε, η ουσία είναι ίδια. Το, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χρησιμοποιήθηκε η φράση φοιτούν σε σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειας τους, όπως είναι η ορολογία σε όλους τους κανονισμούς. Δεν έλεγε όμως σε δημόσιο σχολείο. Πρόσθεσαν τη λέξη δημόσιο και τώρα λένε είναι το Υπουργείο που τα είπε. Κοιτάξτε κυρία Σάβα, δεν, δεν έχουμε... Α, εδώ στο σημείο 4Γ λέει που το, τις σχολικές χρονιές τα, ναι, 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 ναι. τα παιδιά συμποχρεωτικοί πληρονομικοί εκπαιδευτικοί φοιτούν σε νηπιαγωγιά λένε... και λέτε ότι εσείς αφού το αποδεχθήκατε ε, έβαλαν τη λέξη δημόσια. Όχι, δεν αποδέχτηκα τίποτα. Να σα πω κάτι. Ε, τώρα έχει Η πρώην αρχική ψηφιστεί... ήταν έτσι, απλά βάλαν το δημόσια μπροστά. Βάλαν το δημόσια, ναι. χρησιμοποίησαν μέρο τη φρασιολογία και λένε. Πιθανώ και εν αγνία. Δεν του κατακρίνω. Και λένε τώρα ότι το Υπουργείο ήταν που τα πρότεινε. Το Υπουργείο δεν πρότεινε τίποτα τέτοιο. Καταρχά, το ότι έχει ψηφιστεί ένα νόμο. Είναι νόμο τώρα. Τον ψήφισε η Βουλή. Θα μπει σε ισχύ αν τον υπογράψει ο πρόεδρο. Ο νόμο τι λέει. Τι λέει, Πολύ απλά. Μα ακούνε άνθρωποι που μπορεί να κρίνουν ναι. δεν χρειάζεται. Λέει ότι από το 23-24, το Σεπτέμβριο που έρχεται, οι εγγραφέ που θα γίνουν αύριο, μέσα σε αυτό το μήνα, ναι. τα παιδιά φοιτούν σε δημόσιο σχολείο τη εκπαιδευτική περιφέρεια του ή σε κοινοτικό. Ναι. Τέτοιο νόμο δεν μπορεί να γίνει στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν υπάρχει ούτε για τα δημοτικά σχολεία. Ούτε για τα γυμνάσια, ούτε για τα λύκεια. Mm -hmm. Δεν υπάρχει γιατί συνταγματικά, ναι, προωθούμε και φροντίζουμε την δημόσια εκπαίδευση και είναι υποχρέωσή μα, πολιτεία, αλλά δεν μπορεί να απαγορεύσουμε, mm -hmm. να αποκλείσουμε την ιδιωτική. Τελεία. Αυτό yeah. που λέει και η εκπρόσωπο των ιδιωτικών υπηαγωγείων αληθεύει. Τώρα, ε, αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Η νομική υπηρεσία το έχει πει. Ο πρόεδρος ανέπεμψε τον νόμο. Γιατί? γιατί η νομική υπηρεσία είπε πρώτον δεν μπορεί να στερηθεί ο πολίτης της ελευθερίας επιλογής, αυτό που λέμε, και δεύτερον για διάφορους άλλους λόγους, να. δαπανών κλπ. Άρα λοιπόν η Βουλή είχε ενώπιον της αυτή την αναπομπή, δεν δέχτηκε την, το γεγονός ότι είναι αντισυνταγματικό να λέμε φοιτούν σε δημόσια σχολεία ή κοινοτικά και όχι σε ιδιωτικά και την απέρριψε. Βεβαίω, για τον κύριο Αποστόλου που μου λέτε, και τον κύριο Τριφωνίδη να τον πω, δηλαδή η ΕΔΕΚ και το ΔΥΠΑ, στη Βουλή, σε αυτά που λένε ότι πήγα και κάναμε μία προσπάθεια, συγκατένευσαν να βρεθεί μία μέση λύση για να, να μην φτάσουμε σε αδιέξοδο. Η πλειοψηφία όμως, που mm. δεν ήταν ούτε ο κύριος Αποστόλου, ούτε ο κύριος Τριφωνίδης, ούτε ο Δημοκρατικός συναγερμό, οι υπόλοιποι, Απέριψαν την αναπομπή και τώρα, εδώ ναι. που φτάσαμε, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία πράγματι, βέβαια δεν θέλω να προκαταλάβω την απόφαση του πρόεδρου. Πότε, αλλά... από πότε επιστρέφει από τι διακοπέ του πρόεδρου. Ορίστε. Πότε επιστρέφει. Δεν είναι μόνο διακοπέ. Είδατε ότι χθε είχε συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Ελλάδα. Θα Ναι, ωραία, δεν έχει σημασία. Πότε έχει... επιστρέφει έχει... στην Κύπρο. Δε, δεν δε μπορώ να σα πω με ακρίβεια την ημέρα. Δηλαδή, αλλά... Το θέμα ε... είναι το εξή. Αύριο είναι οι εγγραφέ, δεν Όχι είναι. Ε? Δε, όταν είπα αύριο ενώ, αυτό το μήνα. Οι εγγραφέ ήταν περίπου μέσα τον Ναι, Ιανουάριο. Μέσα του μήνα. Για να δούμε έτσι θα γίνει. Έτσι κι αλλιώ, η νομοθεσία έχει σταλεί στον πρόεδρο. Αν δεν κάνω λάθο, 30 Δεκεμβρίου πρέπει μέχρι τι 14 Ιανουαρίου να αποφασίσει και να ναι. να αναφέρει. Όχι, Νομίζω τον δεν αφορά περισσότερε μέρε που έχει στη διάθεσή του. Το θέμα είναι τώρα, επειδή. Ε, εν πάση περιπτώσει, ναι. εάν ο πρόεδρο αναφέρει τον νόμο, τότε πάει στο ήδη... ανώτατο ναι. και κάνουμε εγγραφέ για παιδιά 4 και 8 μήνων. Εάν ναι. ο πρόεδρο δεν αναφέρει τον νόμο. Έχω να σας πω ότι ανεξαρτήτως θέλησης, πολιτικής ή άλλης, η εφαρμογή όπως έχει ψηφιστεί η Βουλή, πραγματικά θα αναστατώσει τα πάντα. Δηλαδή. Ε, κοιτάξτε, ε, εάν ε, μερικές... Ε, ο, ε, ο νόμος λέει τώρα ότι τα παιδιά προδημοτικής, τα παιδιά προδημοτικής με τον νόμο αυτό είναι από 4,5-6 και 4 6 μηνων μεχρι 6 Λέει, τα παιδιά προδημοτική φοιτούν σε δημόσια ή κοινοτικά. Όλα. Όχι αυτά που είναι ανάμεσα σε 4, 6 και 4, 8 μήνε. Ναι. Όλα. Έτσι λέει ο νόμο. Άρα, όσα παιδιά προδημοτική ήταν ήδη σε ιδιωτικά, κάποια ήταν. Θα πρέπει να πάνε σε δημόσια, λέει ο νόμος. Ναι. ή κοινοτικά. θεωρητικά απλά δεν θα υπάρχει χρηματοδότηση. Θεωρητικά ναι. μπορεί ναι. να υπάρχουν θέσει. Μπορεί. Κανεί δεν μπορεί να το πει αυτό. Εσεί δεν ξέρετε όμω πόσε είναι οι θέσει, πούμε, για την επόμενη Όχι, χρονιά κανείς που δεν θα ξέρει, είναι. Δεν ξέρει ούτε η ΠΟΕΔ ούτε το Υπουργείο. Ναι. Αν δεν γίνουν εγγραφέ για να δούμε την κατανομή, Μάλιστα. κυρία Σαβά, μπορεί να υπάρχουν κενέ θέσει. Ε, ξέρω εγώ στο πέρα χωρίου νήσου, στην Αλάμπρα, στην ε, δεν ξέρω πού, σε ποια τοποθεσία της Κύπρου. Μπορεί να υπάρχουν και νέες θέσεις. Ναι. Εάν ε, τα παιδιά στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού στο Στρόβολο δεν είναι 50 που είναι τα δύο τμήματα και είναι 54, αυτά τα τέσσερα παιδιά δεν μας ε, ανακουφίζει το ότι υπάρχουν αλλού θέσεις. Για να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει, να δούμε και ποια παιδιά μεταναστευτική βιογραφίας και το λέω αυτό γιατί έχουμε ροές, όχι ναι. γιατί είναι κάτι διαφορετικό, θα εγγραφούν και τότε πράγματι μπορεί κάποιο να πει υπεύθυνα. Άρα όλα αυτά που λέμε είναι εικασίε σε Μάλιστα. μεγάλο βαθμό. Όμω, να σα πω κάτι για τη μεγάλη εικόνα του Υπουργείου Παιδεία. Είναι επιθυμητό να έρθουν τα παιδιά από τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, που ήταν ήδη στην προδημότερη από επιλογή του, να έρθουν στα δημόσια. Και όταν έρθουν στα δημόσια, ξέρετε τι θα γίνει. Στα δημόσια σχολεία φέτο, τα δημόσια νηπιαγωγεία, είχαμε κάπου 2.000 παιδιά, 1.900. Τα οποία ήταν μικρότερη ηλικία, κάτω ναι. από 4 και 8. Είναι αυτό που περιμένει σειρά και στη βάση λειτουργία ναι. του. Και, και αυτό που γίνεται, ναι. συνήθω όχι σε αστικέ περιοχέ, εκεί όπου υπάρχουν διαθέσιμε θέσει. Αλλά θεωρητικά, με αυτού του υπολογισμού που μα λένε και επικαλείται και η ΠΟΕΔ, αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν από τα ιδιωτικά να πάνε εκεί, αυτά τα μικρότερα που ήταν στο δημόσιο, και για να είναι σε δημόσιο, σημαίνει ότι και οι γονεί του, κοινωνικο-οικονομικά. Ε, ναι, α, όχι απαραίτητα, κατά την Απέφευγαν μάλλον να πληρώσουν το ιδιωτικό. Ναι. Μπορεί να του εξυπηρετεί ναι. ε, όπω το λέτε, διπλά σπίτι του. Αλλά το παράδοξο ποιο είναι, Να φύγουν αυτά τα μικρότερα παιδάκια για να έρθουν οι άλλοι υποχρεωτικά τη προδημοτική, Είναι αυτά ε, συνετέ ε, πρακτικέ. ή στα κοινοτικά, στα οποία κοινοτικά γιατί δημιουργούνται από του συνδέσμου γονέων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδεία και με το Υπουργείο Εργασία που τα ναι. επιδοτεί σε κάποιο βαθμό. Γιατί. Γιατί είναι γονεί που, όπω λέτε, είναι η περιοχή, βολεύει, μέσα σε χώρο δημοσίου σχολείου, φτιάχνουν ένα κοινοτικό, εργοδοτούν με ιδιωτικού όρου, ναι, ναι. όχι εκπαιδευτικό τη εκπαιδευτική ναι. υπηρεσία, και συνήθω, συχνά, είναι και πάλι οικογένειε οι, οι οποίε μπορεί να μην αντέχουν να πληρώσουν δίδακτρα σε ιδιωτικό. Εγώ διαφωνώ σε αυτό, ιδιωτικό. γιατί δεν είναι και λάθο μήνυμα ότι αν, αν έχει λεφτά, πα στο ιδιωτικό γιατί είναι καλύτερο. Διαφορετικό. Δεν, ε, το... δεν είπα ότι είναι καλύτερο. Αν θέλετε να το ανασκευάσετε, είπα... να μην πάνε και λάθο μηνύματα δεν... από την Εγώ έννοια δεν ότι είναι, ότι δεν είναι καλύτερο. Δεν έχει κάτι ότι Εγώ ναι. δεν είπα ότι είναι καλύτερο. Ναι. Και γιατί να το πω, Ούτε το ξέρει κανένα, ούτε εντεφάκτο είναι καλύτερο ή ναι. χειρότερο. Εγώ είπα ότι συνήθω αυτοί οι οποίοι ε, επιλέγουν ε, να είναι σε δημόσια σχολεία ενώ είναι σε ηλικίε μικρότερε. Ναι. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά εκεί. Mm -hmm. Τα παιδιά κάτω των 4 και 8 δεν είναι όλοι σε δημόσια. Κάποιοι δεν βρίσκουν θέση και είναι σε ιδιωτικά. Είναι σε ευρωπαϊκού ε... ναι. σταθμού, οι οποίοι τώρα επιδοτούνται Ιυρεφονιπιακή... με τον ίδιο τρόπο. Η βρεφονιπιακή σταθμή δεν είναι αυτό που όχι, που συζητάμε. Η βρεφονιπιακή σταθμή είναι άλλο πράγμα. Ναι, αλλά είναι με τον ίδιο τρόπο Είναι Έχει κάτω το... των τριών ετών. Ναι. Ε, ναι, Η συνέχεια ε, λέτε τώρα. Όταν, δεν μιλάμε, αλήση, όταν, δεν μιλάμε, όταν μιλάμε για νηπιαγωγία, εντάξει, κατά, τεκμήριο... Οι γονεί, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τη δάχτρα, ναι. προσπαθούν να βρουν μια θέση σε δημόσια ή σε κοινωτικά. Αυτό είπα, τίποτα Μας. άλλο. Και το παράδοξο είναι το ότι ε, για να πούμε, Σόνι και καλά, ότι όσοι μπαίνουν σε ηλικία προδημοτική πρέπει να πάνε σε δημόσιο, να αποκλειστούν τα ιδιωτικά δηλαδή, αυτό έκανε ο νόμο, ενδεχομένω θα εκτοπίσουμε άλλα παιδιά χωρί να το θέλουν. Και εδώ είναι που άκουσα και κάποια σχόλια στη Βουλή, είπαν βουλευτέ, από αυτού οι οποίοι βέβαια διαφωνούν κάθετα, ναι. είπαν ότι το Υπουργείο στέλνει παιδιά στα ιδιωτικά. Το Υπουργείο δεν στέλνει παιδιά στα ιδιωτικά. Οι γονεί αποφασίζουν. Uh -huh. Το Υπουργείο πρέπει να παρέχει την δημόσια εκπαίδευση σε όλε τι βαθμίδε και μετά, αν κάποιοι γονεί παρατάφτα για δικού του λόγου. Είτε νομίζουν αυτό, είτε νομίζουν εκείνο. Επιλέγουν ιδιωτική εκπαίδευση, μπορούν να το κάνουν. Να, και να σας πω και κάτι άλλο. Στην, στην μέση εκπαίδευση έχουμε περίπου 20% σε ιδιωτικά. Εάν έκανε ένα νόμο ανάλογο η Βουλή, που έλεγε να πάνε στα δημόσια, πιθανότατα αύριο σε κάποια σχολεία να μην υπήρχε δυνατότητα να τους υποδεχτούμε. Γιατί, Γιατί τόσα χρόνια... Όχι τώρα φέτο, πέρσι, πρόπερσι, όλα αυτά τα χρόνια αναπτύσσεται το σύστημα, χτίζονται σχολεία, λαμβάνονται αποφάσει ναι. αναλόγω των εγγραφών Εξηγήστε και τη ζήτηση. Αυτά τα 12 Εμείς 2, είπαμε 3 εκατομμύρια. Χρόνια, είπαμε τρία χρόνια να πάμε με τα βατικά ομαλά, να, να, πάρουμε την ενίσχυση, έρχομαι εδώ στα 12 εκατομμύρια που μα δίνεται, να χρηματοδοτηθεί η φίτηση παιδιών υποχρεωτικής προδημοτικής σε ιδιωτικά για τα οποία ακόμα δεν θα υπάρχουν θέσεις και στη συνέχεια και κάνοντα προγραμματισμό, να δούμε. Δεν είναι αλήθεια ότι το Υπουργείο δεν έκανε προγραμματισμό. Να. Το Υπουργείο. Γιατί να μην χρηματοδοτηθεί για πρόσθετου, αν θέλετε, νηπιαγωγού ή εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να έχουν το ίδιο ωράριο και τα δημόσια με τα ιδιωτικά που εκείνο, αν θέλετε, είναι το πλεονέκτημα. Δεν, δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή... Ε, δηλαδή, έχει τώρα μια κυρία που στέλνει και λέει... Ε, γιατί τα δημόσια δεν λειτουργούν τις ίδιες ώρες με τα ιδιωτικά όταν σχολάνε ο Ιράξης... Δεν μπορώ να στείλω το παιδί μου σε δημόσιο. Ε, γιατί σωστό, θα, θα γίνει Σωστό, το ερώτημα, σωστό ναι. ερώτημα. Αυτή την διάσταση την παραλείψαμε προηγουμένω. Αρκετοί γονεί επιλέγουν το ιδιωτικό γιατί του εξυπηρετεί ναι, το ωράριο και το χρόνο. Κοιτάξτε, είπα να το ξαπείτε ακριβώ ναι, του λόγου για του ναι, οποίου ναι, κανεί ναι. μπορεί να επιλέξει. Δεν, δεν, δεν θέλει να πληρώνει 300 ευρώ από Δεν τα είπα για να εγώ πέμ... ούτε μπορώ ναι. να πω αν είναι καλύτερο ή χειρότερο. Υπάρχουν κάποια δεδομένα που κάνουν του γονεί να κάνουν την επιλογή του ελεύθερα. Ναι. Γιατί δεν το κάνουμε. Ναι, είναι κάτι το οποίο είναι στόχο. Δεν θα μπορούσαμε αυτά τα χρήματα. Να, να, να βοηθηθεί το δημόσιο, όχι ο κτηριακά, που προφανώ θα είναι κάποιο άλλο κοιτάξτε, πρόγραμμα. Κοιτάξτε, αν επεκτείναμε το ωράριο λειτουργία των δημοσίων, ε, τότε. Ναι. Ε, δεν θα καλύπταμε αυτά τα παιδιά που θα πρέπει να πάνε σε μικρότερε ηλικίε. Εδώ το, το ζητούμενο ήταν να υποδεχτούμε στα σχολεία ένα αριθμό παιδιών μικρότερη ηλικία. Ε, δεν ε, Είναι έτερων εκάτερων. Είναι, είναι Άρα, ερώτημα αυτό που λέτε και που λέει και η κυρία. Και γι' αυτό το λόγο είναι που το, το Υπουργείο Παιδεία ξεκίνησε την εφαρμογή ολοήμερου γυμνασίου. Αλλά εδώ να πούμε κάτι. Τα ολοήμερα σχολεία που γενικά ακούγεται καλό και όμορφο και όλοι λένε να το κάνετε, εδώ έχει ένα αστερίσκο. Έχουμε ήδη πάρα πολλά ολοήμερα δημοτικά, προαιρετικά. Γιατί είναι προαιρετικά. Έχουμε και 14 υποχρεωτικά. Τα 14 υποχρεωτικά δεν είναι σε αστικά κέντρα εκτός από ένα. Γιατί. Διότι οι γονείς, στο σύνολο τους λέω τώρα, όχι όλοι, αρκετοί γονείς δεν επιθυμούν να... Έχουν τα παιδιά του μετά τη μία η ώρα το ναι. μεσημέρι. Γιατί, γιατί κάνουν άλλε επιλογέ για δραστηριότητε. Αν πισθούν. Που και αν αν θέλαμε να το λύσουμε και να το διευρύνουμε, ο λόγο που κάνουν άλλε επιλογέ είναι γιατί δεν είχαν κάπου σε μικρότερε ηλικίε και μεγαλύτερε γιατί υπάρχει. και η Παραπαιδεία συνεχίζει να. Θέλει να, να φύ... πάει σε μία ακαδημία ποδοσφαίρου, θέλει να ναι, κάνει ναι. πιάνο, θέλει να κάνει τζούντο, θέλει να κάνει μπαλέτο, θέλει, θέλει, θέλει. Ναι. Κάποια από αυτά τα αυτέ δραστηριότητε μπορούν να ενταχθούν στο ε, σχολείο. Που κάνουν στα σχολεία. Ναι, αλλά έω ότου γίνει αυτό, ενταχθούν πιστικά στα σχολεία, λειτουργικά και οι γονεί καταλάβουν. Γι' αυτό σα λέω ότι πιλωτικά και ναι. εκεί που πιλωτικά εφαρμόζουμε το Λεοήμερο Γυμνάσιο, πέρσι ήταν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, φέτος πάμε και στο Λανίτιο. Εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένο γιατί ε, φέτος είχαμε υπερδιπλάσιες αιτήσει εγγραφών. Γιατί? γιατί οι γονείς έχουν πληροφορηθεί ότι εκεί γίνεται ένα καλό πρόγραμμα με ενίσχυση για την επικοινωνία, την ελληνική γλώσσα, αλλά και STEM, επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική, μαθηματικά, με πρακτικές εφαρμογές, με εφαρμογές τεχνών, φωτογραφίας, μουσικής και η εικόνα, αν θέλετε, που έχουμε από την λειτουργία του πολυθεματικού, διαθεματικού μάλλον ολοήμερου γυμνασίου στο Παγκύπριο Γυμνάσιο είναι επιτυχής. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει και στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία. Με, με τον κύριο, κύριο Σελήνη να πάμε συζητήσει σε αυτό που είναι το όραμά του το ολοήμερο ναι, σχολείο. Ναι, συζητήσαμε για το ολοήμερο και γι' αυτό σας λέω ότι ήδη προχωράμε για το ολοήμερο γυμνάσιο. Ολοήμερα δημοτικά έχουμε. Είναι ναι, ναι. προαιρετικά. Ναι. Ε, και λε πρέπει... και λοιπά. Μια τηλεθεατρία ρωτά τα άτομα που εργοδοτούνται σε κοινωτικά ναι. νηπιαγωγεία θα απολυθούν ώστε να εργοδοτηθούν από το Υπουργείο Παιδεία. Ε, κοιτάξτε. Ε, να απολυθούν, όχι. Ε, το κοινωτικό νηπιαγωγείο εργοδοτεί ο σύνδεσμο γονέων. Ναι. Δεν είναι το Υπουργείο Παιδεία. Άρα είναι ιδιωτική σχέση εργοδότηση και είναι Ωραία, βέβαια Για και να, να δούμε και άλλα ναι. τυχόν, τυχόν, η επιθυμία μα ήταν να μετατρέψουμε τα κοινοτικά σε δημόσια, Κάτι που δεν το αποκλείω. Ήδη κάποια μετατρέπονται. Εδώ όμω η, η, η πρακτική η λεπτομέρεια ποια είναι. Τα κοινοτικά λειτουργούν μέσα σε κτίρια δημοσίου. Δεν είναι πρόσθετα. Μακάρι να ήταν πρόσθετα και να τα είχαμε και να τα εντάξουμε. Εκεί όμως που το κοινοτικό θα γίνει δημόσιο, θα γίνει διορισμός από την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και ο, οι εργαζόμενοι εκεί, ο, ναι. οι, οι εργαζόμενοι συνήθως είναι μια νηπιαγωγός, θα πρέπει να φύγει. Ναι, αυτό που σα στέλνει το μήνυμα αληθεύει. Βέβαια δεν θα γίνει τίποτα τέτοιο. Αυτή τη στιγμή. Ε, στην πραγματικότητα δεν έχουμε νόμο, δηλαδή θα πάμε με τον νόμο κατά πάσα πιθανότητα της προηγούμενης χρονιάς. Δυστυχώς δεν καταφέραμε φέτος να επεκτείνουμε. Δεν ξέρω πώς η Βουλή μπορεί να μετατρέψει αυτή την νομοθεσία, ειλικρινά δεν Υπάρχει ξέρω. Υπάρχει πρόθεση, δεν έχει με, επειδή βασικά ε, αν γνωρίζει κανείς τους κανονισμούς της Βουλής και λοιπά, δεν μπορείς κάτι που έχεις αγορέψει να το φέρεις με τον ίδιο τρόπο, πρέπει να γίνει αλλαγή, αλλά μπορεί η κυβέρνηση να καταθέσει και κάτι λέτε, διαφορετικό. Και αυτό που ναι. λέτε, μα το διαφορετικό δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Ναι, ούτε την ούτε 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 για φέτος, δεν είναι η η, υπόμενη... η, 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 νομοθεσία, το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση ήταν πολύ απλό. Ότι αντί των 4 και 8 μηνών, πάμε στα 4 έτη στα ναι. σταδιακά. Τον πρώτο χρόνο 4 και 6. Τον δευ... Αυτό έλεγε ο νόμος μόνο. Δεν υπήρχε οποιαδήποτε αναφορά σε σχέδιο ανάκαμψης. Mm -hmm. Αυτό είναι επικουρικό. Α το συζητήσουμε ξεχωριστά. Και αν κάποιοι δεν θέλουν να εφαρμοστεί, α το πούν και να δούμε. Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν μα υποχρεώνει λοιπόν, η ε, είναι... όμως, προσήξαμε... όμως, όμως, ε, ο Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκό. Όμω, ο νόμο, ο πολύ απλό αγαπητή κάτια, από τα 4 και 8 να πάμε στα 4, 6, 4, 4, 4 χρόνια το 26-27. Ναι. Αυτό η Βουλή δεν κατάφερε να το ψηφίσει, μπλέξαμε όλα αυτά τα πράγματα Γιατί να το και μετά λέτε με... Εσεί για λαλούμ. Κανένα λαλούμ να δεν το... υπήρχε. Γιατί έπρεπε να το πάρετε όλο αυτό στη στην Βουλή, αν θέλετε, αφού είναι μέσα του όπως έκανε. Έπρεπε. Λέω, η κυρία Ανθούση για του βρεφονιπιακού σταθμού να επιδοτεί ε, πέραση από τη Βουλή, δεν ήταν κοιτάξτε, κάποιο σχέδιο. Κοιτάξτε, η επιδότηση δεν χρειαζόταν τη Βουλή. Ωραία. Χρειαζόταν όμω για να ενεργοποιηθεί το σχέδιο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ναι. ήθελε να δει ότι στην Κύπρο από τα 4 και 8 μήνε πάμε Άρα στα τέσσερα. Άρα, ένα απλό νομοσχέδιο νομο. που άλλαζε ναι. αυτόν ναι, ε, ακριβώς, από το ακριβώς. Και έγιναν αυτέ οι προσθήκε όλε από του βουλευτέ. Προσθέθηκαν δύο εδάφια στο τελευταίο ναι. άρθρο. Τα οποία δημιουργούν όλα αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, δεν κατανοητώ. χρειαζόταν. Όμως αν, πάμε... μέναμε, αν μέναμε στο ότι πάμε στα τέσσερα χρόνια, με το οποίο δεν διαφωνεί κανένα, το αν θα γινόταν με δημόσια νηπιαγωγία ή όχι, mm -hmm. είναι θέμα δυναμικότητα. Δεν είναι θέμα τι λέει η ΠΟΕΔ και τι λέει το, ο διευθυντή του Υπουργείου. Είναι θέμα χωρητικότητα. Στο βαθμό που υπάρχει χώρο, θα βάζουμε παιδιά. Και να φτιάξουμε κι άλλα, αλλά να σα πω κάτι, που είναι υποκρισία. Έχει ψηφιστεί ο προπολογισμό του 23, έτσι δεν είναι? Ναι. Έχει μέσα νέα νηπιαγωγία? Αυτά που έχει, έχει. Δεν έχει. Έχει εγκριθεί το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο, γιατί μου λέτε και για τη νέα κυβέρνηση, μέχρι το 25. Ναι. Αυτό είναι μία συμφωνία και μία δέσμευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί έχουμε σχεδιασμό για σχολεία και για γυμνάσια και για νηπιαγωγία και για λύκεια συγκεκριμένα. Δεν έχει γίνει μια πρόνοια που να λέει ότι θα χτίσουμε 20 νηπιαγωγεία όπως ενδεχομένως θέλει Ωραία, η κύριε Παδρόμου, επειδή να καλύψουμε άλλα δύο άρα, θέματα. Άρα λοιπόν, ναι. άρα, λοιπόν να ξέρουμε τι λέμε. Μακάρι η Βουλή να είχε εγκρίνει εκείνο τον απλό νόμο να πάμε στα τέσσερα χρόνια. Τώρα που φαίνεται να μην έχει εγκριθεί η νέα κυβέρνηση σε κάποια στιγμή μπορεί και πρέπει λέω εγώ να το επιχειρήσει. Ε, πολύ διαφορετικό δεν μπορεί να είναι ναι. ο νόμο. Ο, ο κανονισμό λοιπόν, λέει κάτι ότι το... τα παιδιά φοιτούν ε, είναι υποχρέωση να φοιτούν από 4 και 8 μηνών. Εκείνο το πράγμα έπρεπε να είναι αυτό. Αλλάξει. έγινε το 2019. Το ψηφιστήκε εκείνη η υποχρέωση να είναι υποχρεωτική η 19. Το 2019. Α, ναι, ναι. Που Πάμε να ακούσουμε τι είπε εκείνη την ε, περίοδο ο κύριο Στοπέμπτ... που ήταν πάλι σχετικό το ζήτημα. Κύριε Πρόεδρε, έχω το καημένο να δω μια φορά είναι ένα προγραμματισμό. Σωστά. Έχουμε δαμέ μια αλλαγή. Εξηγήσαμε μα με επιστημονικό κείμενο ότι έχουμε το νομίζω δεν τα αφιβάλλει κανένα. Ότι είναι σωστό να γίνουν τότε οι αλλαγέ. Αλλά προετοιμασία τίποτε. Δηλαδή έρχεται και λέει: Αν έχει έτσι, είναι να κάνουμε Αν είναι τα μωρά από εδώ, να τα πάρουμε με το λεωφορείο. Δηλαδή θέλει μα η κυβέρνηση να ψηφίσουμε τούτο το κείμενο, τούτη την αλλαγή, η οποία είναι να, είναι να, δούμε ύστερα, δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή δεν ξέρουμε πόσα κοπελούθηκε έχουμε στα σχολεία. Δεν ξέρουμε αν ήταν μόνο οι ανάγκε μα. Δεν ήταν μόνο ο προγραμματισμό που έκαβαμε τόσο καιρό. Πριν λίγο, συζητούσαμε να χαρίσουμε φόρτζε και λιμουζίνε. Και θα με χαβάλουμε τα μωρά μέσα στα λιόμενε. Εγώ δεν μπορώ να ψηφίζω έτσι πράγματα. Απλά το θέατο το θυμήθηκε ο κ. Θεοπέμπτου. να σα πω κάτι. Ναι. Ο κ. Σοβέμπτου είναι βουλευτή τα τελευταία ναι. χρόνια όταν ήταν βουλευτή των οικολόγων και πρόεδρο ο κ. Περδίκη. Στα δημόσια σχολεία είχαμε παιδιά μεταναστευτική βιογραφία 5%, 6%. Υπήρχε ένα προγραμματισμό. Ε, μπορούσε τότε κανένα να πει ότι το 2022 θα έχουμε 20%. Το ήξερε. Ποιο το ήξερε, Ποιο ξέρει φέτο πώς γονεί θα αποφασίσουν είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων είτε λόγω οικογενειακών δεδομένων να μετακινηθούν από τη ε, μία κοινότητα στην πόλη. Ναι. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Άρα λοιπόν, βεβαίω υπάρχει προγραμματισμό στο Υπουργείο, στον βαθμό που Μάλιστα. τα δημογραφικά δεδομένα μπορεί να βοηθήσουν. Ναι. Αλλά η, η αυξομοίωση των δεδομένων στα σχολεία είναι ετήσιο φαινόμενο. Ετήσιο φαινόμενο και η, και η, διαφο και η διαφορετική κατανομή. Ε, θέλουν κάποιοι στο Υπουργείο, όπω ε, κατέκρινε ο κύριος Θεοπέμπτου, να μην προγραμματίσουν. Είναι η δουλειά του. Ναι. Και, και επαναλαμβάνω, το τραγικό είναι. Τα ακούσαμε από τον κύριο Θεοπέμπτου. Βουλευτή είναι δικαίωμά του να κάνει τα σχόλια που θέλει. Όταν ακούω να γίνονται σχόλια από τις εκπαιδευτικέ οργανώσεις και να λένε ότι το Υπουργείο δεν έκανε. Ξέρετε, δεν είναι ο προδρόμου που δεν έκανε. Δεν είναι ο Γενικό Διευθυντή είναι οι άνθρωποι που εργάζονται στη δημοτική εκπαίδευση που είναι μέλη της ΠΟΕΔ. Mm -hmm. Αυτά να τα λέμε. Λοιπόν, τώρα επειδή μιλούσαμε και πριν για το δημόσιο ιδιωτικό σχολείο και στέλνει ένας τηλεθεατής να σας ρωτήσω αν έχετε κάτι να πείτε και για τα, τους μαθητές ε, γυμνασίου που πέρασαν το, διακοπέ τις διακοπές τους διαβάζοντα για τα τετράμινα. Και εκείνο το, το ζήτημα που αποφασίζουν. Έχουμε διαφορετικών τύπων ιδιωτικά σχολεία. Αυτά που ακολουθούν το πρόγραμμα του Δημοσίου. Τα άλλα έτσι και αλλιώ, με τα τετράμινα. και ο καθένα ουσιαστικά ε, τα καταφέρει. Κοιτάξτε, τα διαφορετικού ναι. τύπου ιδιωτικά σχολεία. Έτσι τα βρήκα. Αυτοί είναι οι κανονιστικέ διατάξει. Αυτέ είναι. Θα το συζητήσουμε. Ε, γίνεται. συγκαλέσαμε μία σύσκεψη να το συζητήσουμε και να δούμε αν τυχόν. Ε, χρειάζεται να γίνει κάτι άλλο. Μέχρι ναι, στιγμής, να μέχρι να στιγμής, στιγμής ναι. προβλεπόταν ότι υπάρχουν ε, ιδιωτικά σχολεία ιδίου τύπου, τα ίδια ακριβώς με τα δημόσια με τις ίδιες υποχρεώσεις, παρομοίου τύπου με υποχρέωση κατά τα δύο τρίτα να εναρμονίζονται και διαφορετικού τύπου που κάνουν δικό τους ναι. πρόγραμμα. Όλων αυτού του τύπου, εμείς οι φορολογούμενοι, τι πληρώνουμε μέσω του Υπουργείου ε, δεν, δηλαδή ε, τα, βιβλία... Ιδιωτικά σχολεία, τα ιδιωτικά σχολεία, όχι, δεν... Δεν, έχουμε κάποια συνεισφορά εμεί που παίρνουμε τα παιδιά μας στον δεν στο Δεν αλλά επειδή οι φορολογούμενοι στην Κύπρο ενισχύουν η πολιτεία, οι πολίτε πολύ την παιδεία ναι. ε, και αυτές τις μέρες, αύριο μεθαύριο, θα δώσουμε και κάποια δεδομένα που πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να δίνει κάθε χρόνο, κάθε Δεκέμβριο, κάθε ναι, τέλος ναι, του το είδα. Ιανουάριο και την προηγούμενη φορά για το πώς είναι ο αριθμός των ε, Τα ε, δεδομένα, τα δεδομένα. Στα, δημόσια, άμα, στα άμα, δείτε, ιδιωτικά, δείτε εκεί, στην ενία, δείτε ναι. εκεί ότι ένα παιδί στην τεχνική εκπαίδευση στοιχίζει 14.500 ευρώ στον φορολογούμενο, ένα παιδί τη μέση εκπαίδευση που είναι φυσικά δωρεάν και πρέπει να είναι, στοιχίζει ναι. 12.000 περίπου στον φορολογούμενο. Ναι. Δεν λέω ότι δεν πρέπει, ναι. αλλά επειδή ο φορολογούμενος κάνει την προσπάθεια, θα πρέπει να υπάρχει και το αντίκρισμα. Ναι. Και η λογοδοσία. Και αυτή τη στιγμή, ένα θέμα που έπρεπε να συζητάμε όλοι να συζητάμε, να προωθηθεί, είναι η, τα σχέδια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών που έχουν πάει στην νομική υπηρεσία. Βασικά, ναι. δεν είναι ο μάθητη που μα στοιχίζει, είναι η εκπαιδευτική. Το... Ε, εντάξει, στοιχίζει η φίτηση. Το παιδί, το παιδί απλώ πάει στο σχολείο. Ναι. Ε, η εκπαιδευτική και όλα τα άλλα. Ναι. Αλλά έχω και την έκθεση του γενικού ελεκτή, που πιθανώ να την είδατε τελευταία που επισημαίνει το ψηλό μισθολογικό. Κόστος που έχουμε. Εγώ δεν λέω ότι κακό είναι έτσι, αλλά από την ώρα που είναι έτσι θα πρέπει να αξιοποιούμε. Αυτή την επένδυση. που τον χρόνο που κάνει ο και πολίτης. άλλο χρόνο και. και όσον αφορά ναι. τα ιδιωτικά, όχι στα ιδιωτικά, δεν δίνουμε Ωραία. κάτι. Όμω επανέρχομαι οι γονείς. στα θέματα Αλλά των τετράμινων. Επανέρχομαι, ναι. επανέρχομαι στο θέμα το κυρίω που έχετε πει για τα τετράμινα. και Να σα πω κάτι. Ναι, ναι. και απλά να σα πω ότι είχα καλεσμένο τον κύριο Χριστοδουλίδη που του το είχα θέσει το θέμα και ο ίδιο είπε ότι έχουν αποτύχει ε, και ότι ο καλύτερο, γιατί ο... ανέφερα ότι έχετε αξιολόγηση Λέξτε, επί τούτου και ο καλύτερο αξιολογητή είναι τα ίδια τα παιδιά. Ο κύριο Χριστοδουλίδη ή οποιοδήποτε ψήφιος πρόεδρος, ε, όχι οποιοδήποτε, αν είναι κάποιος ο οποίος προέρχεται από αυτή την κυβέρνηση, από αυτή την πλευρά, πρέπει να γνωρίζει ότι ήταν μια μεταρρύθμιση που έγινε από το 2015, 2016, 2017 ψηφίστηκε. Εγώ βρήκα αυτή τη μεταρρύθμιση και την βελτιώσαμε να. το 2020, υιοθετήσαμε προτάσεις και της ΟΕΛΜΕΚ και των γονέων Έγινε μια βελτίωση. Στη συνέχεια το περασμένο καλοκαίρι προσπαθήσαμε να κάνουμε ακόμα κάποιες βελτιώσεις, υιοθετώντα προτάσεις της Βουλής. Ναι. Τελικά δεν μπόρεσε η Επιτροπή να τις υιοθετήσει. Για παράδειγμα, αν είχαν υιοθετηθεί οι προτάσεις του Υπουργείου, τα παιδιά του Γυμνασίου τώρα θα είχαν δύο εξεταζόμενα μαθήματα και όχι τέσσερα. Ναι. Δεν υιοθετήθηκε. Άρα λοιπόν αυτή Γιατί η εικόνα... Γιατί το απέριψε η Βουλή. Ερωτήστε τους. Γιατί ήθελαν με την ευκαιρία να αναλυθεί και το θέμα της ειδικής αγώγης. Ναι. Ε, τέλος Άρα πάνω. δηλαδή δεν είναι ότι το δεν ήθελαν αυτόν, αλλά θέμα... με τα άλλα ε, ε, η έγινε η ουσία... απλά για να το διαχωρίσουμε. Η, ναι. η ουσία επειδή αυτό το θέμα του έχουμε, το έχουμε κάνει τίτλο και έχει αυτονομηθεί πολύ κακώς, η ουσία είναι μία στο σχολείο θα έχουμε αξιολόγηση, ναι ή όχι. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε. Ούτε κανένα υποψήφιο πρόεδρο θα πει όχι. Μέχρι τώρα προβλεπόταν η αξιολόγηση να είναι μία φορά το χρόνο και με την οργάνωση των τετραμήνων. Τα τετράμινα δεν είναι μόνο για εξετάσει. Τα τετράμινα φέτο επιτρέπουν στα γυμνάσια, στους καθηγητές, σε όλη την Κύπρο, να έχουμε ένα ομοιόμορφο ρυθμό διδασκαλίας. Ρώτησε κανένα τι γινόταν τα προηγούμενα 3, 4, 5, 8 χρόνια. Τι έκαναν σε κάθε γυμνάσιο. Σε μεγάλο βαθμό πήγαινε ο καθένας με το ρυθμό του. Mm -hmm. Και εκεί είχαμε ανισότητες, ελλείμματα, τα οποία τα βρίσκουμε στο Λύκειο με τις αξιολογήσεις τετραμήνων. Να δούμε λοιπόν την ουσία της εκπαίδευση. Τι μαθαίνουν τα παιδιά, ποια είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα και μετά να συζητήσουμε και με υποψήφιους προέδρους και με φορείς και με γονείς και με όποιον θέλετε. Αλλά τώρα ας πούμε ότι καταργούμε τα τετράμινα. Δηλαδή να κάνουμε μία εξέταση στο τέλος του χρόνου. Θα έρχεστε εδώ, όχι επειδή φταίτε εσείς, μαζί με τους γονείς στις διακοπές του Πάσχα και θα σας λένε σκοτωθήκαμε στο διάβασμα γιατί αμέσως μετά έχουμε εξετάσεις. Ναι. Μα το σχολείο χρειάζεται διάβασμα. Ναι. Και να σας πω και κάτι άλλο, εμείς θέλουμε να σπρώξουμε τα παιδιά και τους γονείς, οι οποίοι συχνά δεν έχουν την καλύτερη καθοδήγηση στα παιδιά τους, όχι όλοι, κάποιοι, να τους ενθαρρύνουμε να παρακολουθούν ολόχρονα ναι. από το Σεπτέμβριο. Έχουμε καταφέρει στο Υπουργείο Παιδεία να ξεκινάμε νωρίτερα το Σεπτέμβριο, γιατί κάνουμε τη στελέχωση πιο γρήγορα, η δική μα υποχρέωση, να παρακολουθούν τα παιδιά τη χημεία, τα ελληνικά, τη βιολογία, τα μαθηματικά, βδομάδα τη βδομάδα, να κάνουν μια προσπάθεια. Αυτοί οι οποίοι επιλέγουν να διαβάσουν στο τέλο, αυτό το ξέρω. Υπήρξα και εγώ μαθητή και μπορεί να έκανα και εγώ το ίδιο σφάλμα. Είναι δική μου ευθύνη. Αν επέλεξα εγώ να μην παρακολουθώ με συνέπεια, στοιχειοδό να κάνω τη μελέτη μου και έρχομαι τα Χριστούγεννα για να διαβάσω για τον Ιανουάριο. Κανονικά δεν χρειάζεται, κυρία Σάβα, ιδιαίτερη yeah. προσπάθεια. Κανονικά μετά τι διακοπέ, την επόμενη εβδομάδα, έχουμε μια κενή εβδομάδα. Κενή, ενώ δεν προβλέπεται να γίνει περαιτέρω διδασκαλία. Θα γίνουν επαναλήψει. Θα, οι εκπαιδευτικοί τους θα τους βοηθήσουν να εμπεδώσουν το τι έχει γίνει και θα πάνε να περάσουν μια αξιολόγηση η οποία μετράει 20% της τελικής αξιολόγησης. Να. Μη δραματοποιούμε τα πράγματα και δυστυχώς στην Κύπρο έχει γίνει ολόκληρο σύριαλ, τα τετράμινα και τα τετράμινα. Κάποιοι το έκαναν για λόγους πολιτικούς, δυστυχώς κάποιοι άλλοι υποκρύβουν την φιλοσοφία της ίσονος προσπάθειας. Αυτήν δεν τη δεχόμαστε. Να. Για να πάμε στο σχολείο και για να κατακτήσουμε γνώσει, είτε είναι περιβαλλοντικέ γνώσει, είτε είναι γνώσει μαθηματικών, είτε είναι γνώσει πολιτότητα, θέλει μια προσπάθεια. Θέλει να, να πρέπει διαβάσει. Πρέπει θέλει να συμπαδίσει ούτε να Τώρα να είχαμε το, το σχολείο περισσότερο για να πηγαίνει απλά να παρακολουθεί λόγω της, του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Και ακολούθω η, η παραπαιδεία τώρα είναι και τα δύο. Και η προσπάθεια στο σχολείο λόγω των εξετάσεων τετραβήνων. Η, η αντίφαση, ναι. ξέρετε πια, είναι ότι η παραπαιδεία. Ναι. ή τα λεγόμενα ναι. ιδιωτικά φροντιστήρια, εμείς τα χρηματοδοτούμε, οι γονείς. Εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας, δεν είναι υποχρέωση. Το κάνουμε από έγνοια και από αγάπη για το καλό τους. Ναι. Και εκεί γίνεται συνείδηση στα παιδιά... Ο ανταγωνισμός στο στην ε, πιο ακραία μορφή του ανταγωνισμός για να κερδίσουμε μια θέση. Και οι γονείς και οι εκεί μαθητές, επιτρέπεται, εκεί και επιτρέπεται και τα λεφτά που δίνονται, το καλλιεργούμε, ναι. το πληρώνουμε, αλλά μέσα στο σχολείο όταν πούμε ότι πρέπει να ενθαρρύνουμε την αριστεία. Πρέπει να έχουμε μια αξιολόγηση. Πρέπει να φαίνεται τι έχουμε μάθει. Εκεί αντιδρούμε. Ε, αυτό είναι που πολεμάει το δημόσιο σχολείο. Δεν είναι οι, οι μεταρρυθμίσεις γιατί, χωρίς, γιατί αυτή οπλά, η κυβέρνηση, όμως. η ίδια ναι. κυβέρνηση που έκανε τη μεταρρύθμιση για τους μαθητές, την αξιολόγηση οφείλει την μεταρρύθμιση, την αξιολόγηση για τους εκπαιδευτικούς, αυτό που σας είπα που μόλις ναι. τώρα το τελειώσαμε, και έκανε και την μεταρρύθμιση την άλλη για την επιλογή των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στα Θρανία, στις έδρες, όχι στα Θρανία, κάπου 3.000 εκπαιδευτικοί με διαγωνισμό. Ό,τι και αν σημαίνει αυτός ο διαγωνισμός, είναι κάτι καλύτερο από το να πηγαίνουμε με τη σειρά και με την αρχαιότητα. Στου καταλόγου τη Επιτροπή Εκπαιδευτική Υπηρεσία και ρωτήστε τον πρόεδρο, τον κύριο Αντωνίου, έχει ειδικότητε που η πρώτη για διορισμό αυτή τη στιγμή είναι άνω των 50. Μην πω ότι πλησιάζουν τα 60 έτη. Δεν κάνω ρατσισμό των ηλικιών, θα ήμουν ο τελευταίο. Ναι. Έχω περάσει τα 60. Αλλά Κιτά δεν Λέξτε, είναι. και ο Διβάλη, δεν είναι το ωφελημότερο. Δεν είναι το Ούτε τα λατινικά, ούτε τα αρχαία τα θυμόμουν. Το... Ούτε καν τα σπούδα Σαβά, ιστορία, σα λέω και ο τρόπο που γίνεται. Δεν είναι, το ωφελημότερο ναι. έναν άνθρωπο Σύμφωνο, δεν ηλικία είναι ηλικία να ξεκινάει Κύριε εκπαιδευτική δεν καριέρα. Άλλο χρόνο, άρα δυστυχώς, λοιπόν, ναι. άρα λοιπόν αυτή η κυβέρνηση και το μεταρρυθμιστικό τη σχέδιο που το ξέρει και ο κ. Χρυστοβλίδη, είμαι βέβαιο, γιατί τότε ήταν κυβερνητικό εκπρόσωπο τη. Αυτή η κυβέρνηση είχε κάνει μία Πρόταση συνολική που έπιανε όλες τις πτυχές. Δεν μπορεί αλλακάρ τώρα να λέμε αυτό το αφήνω προσαρμογές να γίνουν, αλλαγές να γίνουν. Και, και το τι έδωσε η αξιολόγηση στη βάση τετραμήνων, και σας λέω δεν είναι μόνο αξιολόγηση, είναι και διδασκαλία στη βάση τετραμήνων, θα φανεί αφού ναι. συμπληρωθεί αυτή η χρονιά, αφού πάρετε και τις μελέτες που έχουν γίνει στο Υπουργείο Παιδείας Ωραία, και, θα τα και μετά ο καθένας λοιπόν, μπορεί ε, θα σα ρωτούσα και το, το μεγαλύτερο επίτευγμα σα ή θα μα πείτε εσεί, αλλά θα σα ξανακαλέσω. Έχετε ακόμα δύο μήνε ε, να κάνετε διάφορα. Μέχρι, μέχρι τον Μάρτιο οι εκλογέ θα γίνουν πριν. Αλλά θα, θα ξέρουμε τι θα είναι η νέα Προεδρία. Αλλά η θητεία τη κυβέρνηση είναι μέχρι τότε. Μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλετε τα δύο Για να δούμε και τα αποτελέσματα και τι θα καταλήξουμε για τα Να είστε καλά. Ε, 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 ε,